Οι διαβουλεύσει στο πλαίσιο των εργασιών τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και οι επαφέ του Προέδρου τη Δημοκρατία κρίνονται ω ιδιαίτερα σημαντικέ στην προσπάθεια που καταβάλει η ελληνοκυπριακή πλευρά για το σπάσιμο του υφιστάμενου αδιεξόδου στο Κυπριακό και την επανέναξη μια ουσιαστική διαπραγματευτική διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Ο Δημοκρατικό Συναγερμό στηρίζει κάθε προσπάθεια του Προέδρου Χριστοδουλίδη προ αυτή την κατεύθυνση. Την ίδια ώρα έχουμε επανειλημμένα εκφράσει τη θέση ότι ευθύνη για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών τόσο στη διεθνή κοινότητα όσο και εντό Κύπρου για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων δεν αφορά μονάχα την κυβέρνηση. Αφορά όλους μας. Και είναι γι' αυτό το λόγο που έχουμε εξαγγείλει και υλοποιούμε μια διαρκή παγκύπρια εκστρατεία πολιτικής διαβούλευσης και ανταλλαγής απόψεων, ενημέρωσης και προβληματισμού για το χθες, το σήμερα και το αύριο της πατρίδας μας. Με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, αλλά και ευρύτερα την κοινωνία των πολιτών, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, που συμμερίζονται το δικό μας όραμα για επίτευξη λύση στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, όπως καθορίζεται από τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου ασφαλεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο πλαίσιο αυτή τη πρωτοβουλία, συνεχίζουμε με συναντήσει με τα τουρκοκυπριακά κόμματα αρχή γενομένη με τον ηγέτη του τουρκικού Ρεπουμπλικανικού Κόμματο, του Φάνερχουμάν, και αντιπροσωπείε των δύο κομμάτων. Σειρά άλλων συναντήσεων και πρωτοβουλίων θα ακολουθήσουν στη συνέχεια με πολιτικά κόμματα, οργανωμένα σύνολα και προσωπικότητε τη τουρκοκυπριακή και ελληνοκυπριακή κοινότητα. Ο Δημοκρατικό Συναγερμό απαντά και πάλι θετικά στι ιστορικέ του ευθύνε.